Καλημέρα κύριε Βαλιανάτο. Καλημέρα κύριε Σαχίνη και σε εσάς και στους ακροατές μας. Λοιπόν, δεν θα σας κουράσω πολύ, γιατί κάποιος πρέπει να εσκύψει σε αυτό που έχετε δώσει και με ηλεκτρονική διεύθυνση στη δημοσιότητα. Πρέπει να το πω αυτό προς τιμήν σας, να είναι προσβάσιμο σε ειδικούς και μη ειδικούς όπως εμείς. Ναι, είναι ανεβασμένο στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου. Μάλιστα. Το πρώτο τόμο. Θέλω να σας... Ο δεύτερος τόμος θα είναι έτοιμος μέσα στις επόμενες μια-δύο-τρεις εβδομάδες. Ωραία. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν, ένα χρόνο μετά έχετε αξιολογήσει πλήρως σε εξέλιξη, κουνιούνται ακόμη, το φαινόμενο, ποιες είναι οι βασικές διαπιστώσεις και για εκείνη την ημέρα, αλλά και για το μετά και για το αύριο. Κοιτάξτε, εμείς ξεκινήσαμε να δούμε το φαινόμενο πριν, εκείνη την ημέρα και μετά. Αυτό απαιτεί μια ολοκληρωμένη αντίληψη με βάση μόνο και καθαρά επιστημονική προσέγγιση και επιστημονικά κριτήρια. Είδαμε λοιπόν τις δομές που παρουσίασε η προσεισμική ακολουθία. Είδαμε ότι είχε φτάσει σε κρίσιμη κατάσταση το φαινόμενο μερικές ημέρες πριν το μεγάλο σεισμό. Είδαμε επίσης, εκ των υστέρων, αλλά έτσι προχωράει η επιστήμη, ότι η όλη δραστηριότητα στο τελευταίο διάστημα είχε και φαινόμενα που έχουν παρατηρηθεί και σε άλλες περιοχές του κόσμου, στην Ιταλία, στην Ιαπωνία και στην Ελλάδα, θερμικών ανομαλιών σε δορυφορικές εικόνες. Άρα λοιπόν μελετήσαμε με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια το πριν. Μελετήσαμε τη διάρκεια το σεισμό τον ίδιο, δηλαδή την παραμόρφωση μέσα από δορυφορικές επεξεργασίες, αλλά και την παραμόρφωση που παρατηρήθηκε σε γεωδετικούς σταθμούς στην περιοχή, και μελετήσαμε πολύ συστηματικά από εκείνη την ημέρα μέχρι πριν μερικές εβδομάδες τη μετασεισμική ακολουθία, την πλουσιότατη μετασεισμική ακολουθία, η οποία μας βοήθησε πάρα πολύ να κάνουμε και την ακτινογραφία του ρήγματος, όχι εμπειρικά, αλλά με συγκεκριμένες μεθόδους. Δηλαδή, βλέποντας τα κύματα που ταξιδεύαν από το Αρκαλοχώρι σε όλους τους σταθμούς στην Κρήτη και στην υπόλοιπη Νότια Ελλάδα, πήγαμε ανάποδα και σκιαγραφίσαμε τη γεωμετρία του ρήγματος όπως βυθίζεται στην περιοχή. Δηλαδή, ουσιαστικά, για να δώσω κάτι ανάλογο, πώς ο γιατρός με τον υπέρηχο βλέπει εσωτερικά πώς είναι, κάτι αντίστοιχο κάναμε και είδαμε και εσωτερικά το ρήγμα πώς κατά κάποιο τρόπο κατεβαίνει και καπηλώνεται με το βάθος. Σαν μια κουτάλα, το πούμε διαφορετικά. Mm-hmm. Μελετήσαμε πάρα πολύ τη δομή που έχει με τα σεισμική ακολουθία στο χώρο, στο χρόνο, και ταυτόχρονα τις δυνάμεις που απελευθερώθηκαν στην περιοχή με τον μεγαλύτερο προσεισμό, τον κύριο σεισμό και τον μετασεισμό. Και κάτι το οποίο ουσιαστικά το είχα ξαναπεί, το είχα υπενηχθεί δημόσια, είναι ότι η μετασεισμική αυτή ακολουθία υπάγεται σε μια ειδική κατηγορία φαινομένων που ο αγγλικός όρος είναι slow relaxation, δηλαδή αργής αποκατάστασης. Γι' αυτό λοιπόν είχαμε και μια μακρόσυρτη μετασεισμική ακολουθία, η οποία βρίσκεται, αν δεν έχει φτάσει, στο τέλος της. Δηλαδή τελευταίες εβδομάδες οι σεισμοί που γίνονται είναι της τάξης του 2, σημερινός ήταν 2,5 σήμερα το πρωί, και 1-2 κάθε μερικές εβδομάδες. Είναι στο τέλος η διαδικασία. Θέλω να πω ότι σε αυτή την ερευνητική προσπάθεια δεν ήταν μόνο οι συνάδελφοι από το Ινστιτούτο Φυσικής Εσωτερικού της Γης και Γεωτικαταστροφών. Συνεργαστήκαμε και με ερευνητές που έχουν ενταχθεί, με συναδέλφους που έχουν ενταχθεί ως ερευνητές στο Ινστιτούτο από το Πανεπιστήμιο της Αθήνας, καθώς και με το μεγαλύτερο Ινστιτούτο στην Ευρώπη, το INGV, το Ινστιτούτο Γεωφυσικής της Ιταλίας, mm-hmm. όπου μελετήθηκε ειδικά η δομή της περιοχής από την πλευρά, ας πούμε, του ρήγματος, η δομή του ρήγματος, και νομίζω ότι τα επόμενα που έρχονται είναι πολύ πιο ενδιαφέροντα. Δηλαδή, βλέπουμε και μελετάμε αυτή τη στιγμή, σε βάθος χρόνου, χρόνια πιο πριν, πώς εξελίχθηκε η παραμόρφωση στην περιοχή. Αυτό... Με ειδικές τεχνικές, γιατί εκτός από το σεισμολογικό δίκτυο, ναι, έχουμε και δίκτυο γεωδετικό. Αυτό που μετράει 7 σταθμών από τη μία άκρη της Κρήτης στην άλλη, τις παραμορφώσεις πάνω στο νησί. Αυτό σε τι βοηθά, για να το καταλάβουμε εμείς οι αδαείς? Αυτό βοηθάει στο να δούμε, ναι, το πώς εξελίχθηκαν οι δυνάμεις που ασκήθηκαν στην περιοχή, να το πω έτσι πολύ
απλά πριν το σεισμό, αλλά και πώς εξελίχθηκαν μετά. Δηλαδή αυτό το φαινόμενο αργής αποκατάστασης το είδαμε εμείς βλέποντας την αποκατάσταση από την παραμόρφωση από το σταθμό στο Αρκαλοχώρι που έχουμε. Μάλιστα. Τώρα, επειδή είπατε κάτι ότι εκ των υστέρων βεβαίως είπατε εσείς, το ερώτημα είναι πρόσβαση αν υπήρχε εύκολη εκ των προτέρων, το κράτησα, σε αυτές τις δορυφορικές φωτογραφίες που δείχναν θερμικές αλλοιώσεις στην περιοχή. Θα μπορούσε να είχε προβλεφτεί κάτι ή είναι αδύνατο να συμβεί? Δεν είμαι γνώστης, σας ρωτώ. Εγώ πιστεύω πάντοτε ότι με μία παράμετρο η οποιαδήποτε διαδικασία είναι επισφαλής. Αν όμως ιδιάσει πολλές παραμέτρους, μπορείς να έχεις κάποιες ενδείξεις. Και μπορεί αυτές οι ενδείξεις να είναι σημαντικές. Αυτό με τις δορυφορικές εικόνες το έχουμε δει και στο Δαμάτι. Το ίδιο πράγμα παρατηρήθηκε και το έχουμε δημοσιεύσει ήδη. Αυτά τα αποτελέσματα που δημοσιεύσαμε τώρα δεν είναι αποτελέσματα τα οποία είναι κρυφά. Είναι αποτελέσματα τα οποία έχουν δημοσιευτεί και σε διεθνή περιοδικά και τα οποία έχουν υποστεί τη βάση της κριτικής, της επιστημονικής κριτικής. Άρα λέτε ότι εκ των υστέρων, παραμετροποιώντας διάφορα ζητήματα, είναι εμφανές τι θα συνέβαινε. Αλλά εκ των υστέρων, εκ των προτέρων μπορεί η διαδικασία να εφαρμοστεί εκ των προτέρων, αλλά θα πρέπει να συνδυαστεί και με άλλες παραμέτρους. Μία παράμετρος μόνο σε τέτοια δύσκολα φαινόμενα είναι επισφαλής. Ωραία. Άρα αυτά όμως τις παραμέτρους τις έχουμε. Κόσμο και ηρεμία για να κάνουμε τη δουλειά μας. Δεν έχουμε. Σαφές. Και εγώ το τόνισα από την αρχή ότι αυτό γίνεται με τις δικές μας επιστημονικές δυνάμεις του νησιού, με τη συνδρομή κορυφαίου, όπως είπατε, Ινστιτούτου Σεισμολογικού του Ιταλικού. Προτιμάμε να συνεργαζόμαστε επίσης ώρες με όσους θέλουν την συνεργασία μας επίσης ώρες. Συμφωνώ και εγώ σε αυτό. Πείτε μου, σας παρακαλώ, τι σας μένει ένα χρόνο μετά, ποιο είναι αυτό το εντυπωσιακό που, αν θέλετε, έχει μια ιδιαιτερότητα σε σχέση με άλλους σεισμούς για τα Αρκαλοχώρια? Θεωρώ ότι ο συγκεκριμένος σεισμός άνοιξε μια καινούργια σελίδα σε αυτό που λέμε τη σεισμική ιστορία της Κρήτης. Και επειδή ακριβώς είναι ένα γεγονός το οποίο έχει μια επανάληψη 5 έως 7 αιώνες, γιατί ο συνάδελφος ο Ρικάρδο Καπούτο σε μια δημοσίευσή του το 2010 για τα ρήγματα της περιοχής και το ρήγμα που έδωσε το σεισμό, είχε προσδιορίσει ότι ένα σεισμός της τάξης του 6-6,2 έχει αυτή την περίοδο επανάληψης. Άρα δηλαδή ένα τέτοιο σεισμό θα τον βιώσουμε μετά από μερικούς αιώνες ξανά. Και αυτό έχει σημασία και για τις ανθρώπινες και για τη διακήρυξη ανθρώπινου δυναμικού, αλλά και για τις υποδομές. Δηλαδή οι άνθρωποι δεν πρέπει να φοβόνται να ξαναζήσουν στον χώρο το συγκεκριμένο. Αυτό λοιπόν που έμεινε είναι μια καινούργια ιστορία, γιατί ο συγκεκριμένος σεισμός ως ένα μεμονωμένο σημαντικό γεγονός στις όποιες παρατηρήσεις μας δεν δημιουργεί σύγχυση. Αν είχες μια περιοχή που είχε πάρα πολλούς σεισμούς, δεν θα ήσουν σίγουρος αν αυτά που παρατηρείς σχετίζονται με τον προηγούμενο σεισμό ή με κάτι άλλο. Ενώ τώρα ξέρεις ότι αυτό το γεγονός πιο πριν δεν έχει κάτι άλλο να το συσχετίσεις. Άρα είναι πιο εύκολη και πιο ξεκάθαρη η συσχέτιση και η δημιουργία προτύπων και ερμηνείας πάνω στο φαινόμενο. Μάλιστα. Αυτό είναι... Αν μου επιτρέπετε, ναι. Νομίζω ότι ο συγκεκριμένος σεισμός έδωσε το έναυσμα για να σκεφτούμε τελείως διαφορετικά. Και ενδεχόμενα, προσωπικά εμένα, μου έδωσε την... αν το θέλετε, με τσίκλισε, να το πω έτσι πολύ απλά, ότι θα πρέπει ορισμένα πράγματα να γίνονται ανεξάρτητα από το τι προστάζει η επικαιρότητα ή αυτοί που καθορίζουν την επικαιρότητα. Τι εννοείτε, σας παρακαλώ πολύ? Δηλαδή, ορισμένα πράγματα θα πρέπει να τα κάνουμε η επιστημονική κοινότητα, ανεξάρτητα από το τις τρέχουσες αντιλήψεις, όπως καλλιεργούνται από το common sense, ας πούμε, ή από την κοινή αντίληψη, το τι πρόκειται να συμβεί ή το ποια είναι η προεξέχουσα κατεύθυνση της επιστήμης. Δηλαδή, ορισμένα πράγματα πρέπει να γίνονται για να μας δείχνουν το μικρό λιθαράκι της διαφοράς. Μάλιστα. Καλά, αφήστε, γιατί ένα χρόνο τα έχουμε. Και εσείς τα έχετε ακούσει, ασχέτως αν δεν παρεμβαίνετε επιστημονικά, όλα, η τη σπέκουλα, τα ανάγνωσμα. Ότι έρχεται κι άλλο, έρχεται και το παράλληλο. Εσείς είστε πολύ συγκεκριμένος σε αυτό που λέτε, όχι εσείς, ως ομάδα. Από το συγκεκριμένο, είμαι πολύ προσεκτικός, ρήγμα, η επαναληψιμότητα, από το συγκεκριμένο. Δεν λέμε από κάτι άλλο. Από το συγκεκριμένο ρήγμα. Είμαι πολύ κι εγώ προσεκτικός, γιατί σας άκουσα τι είπατε. Η χρονική περίοδος πάει σε αιώνες. Αυτό να το λάβουν. Και δεν το λέω εγώ, το λέει ο συνάδελφος ο Ρικάρδο Καπού, το οποίος έχει τη βάση δεδομένων και ρηγμάτων σε όλο τον ελληνικό χώρο και σε όλη την νότια, σε όλη τη Μεσόγειο. Αυτό το ρήγμα λοιπόν έχει ταυτότητα, ας πούμε, σε αυτή τη βάση.
και ο οποίος το έχει δημοσιεύσει από το 2010 αυτό. Αφού έχει υποστεί την κριτική, την επιστημονική και 10 χρόνια, δεν υπάρχει κάποιος αντίλογος σε αυτό. Σωστά. Ξέρετε, ο αντίλογος πρέπει να διατυπώνεται ή οποιασδήποτε επιστημονικές απόψεις πρέπει να διατυπώνεται στα επιστημονικά περιοδικά και μόνο. Πείτε μου σας παρακαλώ πάρα πολύ, πολύ γρήγορες απαντήσεις από εδώ και κάτω. Γιατί τα υπόλοιπα έχει ενδιαφέρον να μπει ο καθένας στη σελίδα να προσέξει και τη δουλειά που έχετε κάνει. Έχει την αξία του κατά τη γνώμη. Αλλά αυτό το ρήγμα μπορεί να επηρέασε άλλα. Μου στέλνουν εδώ βροχή, κύριε Βαλιανάτο, πέστε κάτι, τώρα αρχίζει το γνωστό. Για το γιούχτα και τα λοιπά και τα λοιπά. Μπορεί. Δεν έχει επηρεάσει κάτι. Δεν υπάρχει καμία μετακίνηση της σεισμικότητας σε καμία άλλη περιοχή. Στη συγκεκριμένη περιοχή και για ένα χρονικό διάστημα το οποίο έχει φτάσει προς το τέλος του, είχαμε καταστήσει περίπου 7 μηχανήματα, συν οι 4 μόνιμοι σταθμοί που έχουμε. Δηλαδή ήταν ένα δίκτυο που μίγα να περπάταγε, ανιχνευόταν. Μάλιστα. Δεν υπάρχει καμία μετακίνηση. Και επειδή είναι ένα φυσικό φαινόμενο να πω, οι τεχνητές από ανθρώπινα χέρια και άλλα ακούστηκαν και αυτά και τέτοια, αυτά ας τα αφήσουμε στην πάντα να μιλήσουμε επιστημονικά. Κύριε Σακίνη, επιτρέψτε μου, θα πω, δεν θέλω να σχολιάσω κάτι περισσότερο. Εγώ με σχολιάζω μόνο ότι δημοσιεύεται σε επιστημονικά περιοδικά και σε επιστημονικά φόρα. Αλλά στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, στο οποίο διδάσκω και είμαι καθηγητής, διδάσκω 3 μαθήματα. Κατά κύριο λόγο. Το ένα λέγεται θεωρητική γεωφυσική, άρα είναι η μοντελοποίηση των γεωφυσικών και σεισμολογικών φαινομένων. Και τα άλλα δύο μαθήματα λέγονται πρόγνωση σεισμών και επαγόμενη σεισμικότητα. Επαγόμενη σεισμικότητα είναι η σεισμικότητα που δημιουργείται από ανθρωπογενείς αιτίες. Τελεία. Μάλιστα. Πείτε μου κάτι. Απλό, δεν είστε κατασκευαστής, δεν είστε μηχανικός, δεν είστε για τη στατική κτηρίων. Ωστόσο, υπάρχει ένα ερώτημα. Έχει περάσει ένας χρόνος. Μία πρώτη συνέπεια είναι η μείωση του πληθυσμού. Έχει καταγραφεί πια από την Εθνική Αρχή. Τελεία. Ναι. Ερώτηση. Μπορούσε ο κόσμος σε αυτή τη διάρκεια που εσείς παρακολουθούσατε το φαινόμενο το οποίο τώρα λέτε ότι σβήνει, μπορούσε να κάνει σοβαρές παρεμβάσεις και επεμβάσεις όταν η γη έτριζε από κάτω? Ένα. Δύο. Οι περαιτέρω δονήσεις, οι οποίες δεν ήταν όλες διάρκειες, δεν καταπώνησαν τα ήδη καταπονημένα κτίρια. Τρία, με βάση όλη αυτή τη συσσωρευμένη εμπειρία, τώρα δεν θα έπρεπε να φτιαχτεί ένας, επαναλαμβάνω δεν είστε δομικός, ένας φάκελος με νέα δεδομένα για την περιοχή? Λοιπόν, πρώτον, σε σχέση με την καταπώνηση των κτηρίων, ο μηχανικός, ο δομοστατικός ξέρει πολύ καλά από ποιο μέγεθος και πάνω επηρεάζονται όλα αυτά. Υπάρχει μια σεισμικότητα, το background της σεισμικότητας, την οποία δεν την καταλαβαίνει κανείς και φυσικά δεν επηρεάζει τα κτίρια. Άρα λοιπόν το κάθε κτίριο θα το δει ο μηχανικός. Αυτός θα κρίνει τι χρειάζεται. Τελειώσαμε το ένα ερώτημα. Το άλλο ερώτημα, θυμίστε μου αν έχετε την καλοσύνη. Ναι, αυτός θα το δει αν είναι όπως λέτε 1,5, 2, 3. Άμα είναι 4,5, 5, 4,5, 5. Αυτή τη στιγμή έχουμε να δούμε 4,5 μήνες. Μάλιστα. Για αυτούς τους μήνες όμως λοιπόν, που το βλέπαμε. Η μηχανική. Άλλο λέω, κύριε Βαλιανάτο, επαναλαμβάνω, δεν είστε μηχανικός βέβαια, αλλά άλλο λέω. Άμα περνάς την πρώτη εβδομάδα, τη δεύτερη, την τρίτη, αλλά έχεις 4-5 μήνες, δεν ξέρεις τι άλλο έχει κάνει στο κτίριο. Προφανώς και γι' αυτό και κάποια στιγμή είχα υπενηχθεί ότι το φαινόμενο είναι φαινόμενο αργής αποκατάστασης. Δηλαδή, μέχρι και πρότινος είχαμε κάποια. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι στο. Έχει σβήσει πρακτικά. Μάλιστα. Δηλαδή, έχουμε σεισμούς οι οποίοι είναι μία φορά στο τόσο τη τάξη του 2-2 και κάτι. Δηλαδή, το δεύτερο ερώτημα. Σαφές. Απαντήσατε. Και το δεύτερο ερώτημα είναι αν όλο αυτό το συσσωρευθέν επιστημονικό υλικό μπορεί να οδηγεί και σε ένα νέο manual κατασκευαστικό στην περιοχή. Αυτό θα πρέπει να το δούμε θεσμικά. Είναι προφανές ότι πρέπει οι μηχανικοί να μας πούν το χρόνο ζωής των κτηρίων. Γιατί πολύ απλά αυτό το manual έχει να κάνει με το προσδόκιμο χρόνο ζωής των κτηρίων και με βάση το πόσο χρόνο μία κατασκευή φτιάχνεται για να αντέξει. Οι περισσότερες κατασκευές φτιάχνονται για να αντέξουν 75-100 χρόνια. Μάλιστα. Έχει νόημα λοιπόν, θα πρέπει οι μηχανικοί να βάλουν κάτω το κόστος κατασκευής, θα πρέπει να βάλουν κάτω τα επιστημονικά δεδομένα που προκύψαν και να πούνε, ξέρετε, για τη μέση ζωή κατασκευής που είναι τα 75-100 χρόνια και για αυτή την πιθανότητα το κόστος που θα προκύψει είναι χι φορές πιο πάνω. Μάλιστα.
Εσείς άρα λοιπόν η απόφαση που πρέπει να πάρθει πια σε κεντρικό επίπεδο είναι για τα 75% χρόνια που είναι το κόστος, το που είναι ο χρόνος ζωής μιας κατασκευής, είναι οικονομικά ανεκτό? Διότι άμα σας πω εγώ, θα πρέπει να μπορώ να φτιάξω μια κατασκευή η οποία μπορεί να είναι πανάκριβη για να μην πέφτει με τίποτα. Μπορεί να τη φτιάξει κάποιος την κατασκευή αυτή. Για ελάτε τώρα στο παλιό μέρος του ιστορικού του Αρκαλοχωρίου. Κύριε Βαλιανάτο, όχι, μην κουράζεστε. Λοιπόν. Πάτε στο ιστορικό μέρος, στο παλιό Αρκαλοχώρι, το πιο ιστορικό του κομμάτι, εκεί που έχει πάθει μεγάλη ζημιά. Να δείτε ότι υπάρχει μια εκτίμηση ότι δίπλα εγώ μπορώ να φτιάξω καλά με 20-25 χιλιάρικα και δίπλα το δικό σας είναι ρήπιο έτοιμο να πέσει. Θέλω το 80 χιλιάρικα και δεν δίναστε. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν πρακτικά ζητήματα πια, επαναλαμβάνω, ναι, είστε δομικός, που οι άνθρωποι αυτοί, προκειμένου να μην ζουν σαΐ έτσι, παίρνουν το νοματιόν τους και φεύγουν. Και υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν μείνει μέσα στα κοντέινερ μεγάλης ηλικίας, με την προσδοκία ότι θα ξαναγυρίσουν στο σπίτι τους. Και δεν τολμά ένας να τους πει ότι αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο να γίνει τον επόμενο χρόνο, εκτός αν αποφασίσουν δραστικά να τους φτιάξουν τα σπίτια. Τα υπόλοιπα είναι καλαμπούρια και φιέστε σαν την πρωινή. Δεν το λέω για σας, κύριε Βαλιανάτο. Ένα χρόνο μετά, σύσκεψη για τα Αρκαλοχώρη στο επιμελητήριο Ηρακλείου. Κύριε Σταχίνη, ξέρετε την άποψή μου, ότι τουλάχιστον δημόσια περιορίζομαι στα της επιστήμης μου. Καλημέρα, κύριε Βαλιανάτο. Σαν πολίτης, πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ανασυγκρότησης της περιοχής. Συμφωνώ μαζί σας. Το οποίο δεν θέλει ούτε γεωλόγους, ούτε σεισμολόγους, ούτε γεωφυσικούς. Θέλει αρχιτέκτονες, θέλει μηχανικούς, θέλει χωροτάκτες και θέλει μια γενναία επιδότηση από πόρους της πολιτείας, ανταποδοτικούς από άλλους φορείς ενδεχόμενα, έτσι ώστε να φτιαχτεί το Αρκαλοχώρι του μέλλοντος. Και στο μέλλον θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλες οι αλλαγές που θα υπάρχουν στην περιοχή, οικιστικές, δομικές, κοινωνικές. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη σαν πολίτης, αλλά είναι μία άποψη ενός πολίτη στα 10 εκατομμύρια Ελλήνων. Εγώ να σας θυμίσω ότι είπε ένας συνάδελφός σας τις πρώτες ημέρες του σεισμού, μετά το σεισμό, που για μένα είναι Ευαγγέλιο, ευλαβικό Ευαγγέλιο. Είναι ο κύριος Γεράσιμος Παπαδόπουλος. Απευθύνθηκε στους κατοίκους της φορείς περιοχής και τους είπε: ακούστε με, από την πολύχρονη εμπειρία μου από σεισμούς, τώρα που το κράτος και η πολιτεία έχει πέσει πάνω σας και όσο είναι τα φώτα της δημοσιότητας ακόμη και πρώτο θέμα τα Αρκαλοχώρη, πάρτε όσο περισσότερες και σε βάθος χρόνου δεσμεύσεις μπορείτε. Όσο θα απομακρύνεστε χωρίς δεσμεύσεις, μην τον είδατε τον Παναγή. Το είπε και έγινε. Δεν είναι μάντης, είχε μια εμπειρία. Τι θυμάμαι. Τι θυμάστε, μάλιστα. Βεβαίως. Κύριε Βαλιανάτο, σας ευχαριστώ πολύ. Από τον κύριο Βαλιανάτο που σας προτρέπω να μπείτε στη σελίδα του εργαστηρίου, είναι εκπληκτική δουλειά και δίνει και απαντήσεις και για την υπόλοιπη Ελλάδα, για όσους μου στέλνετε εδώ πέρα μηνύματα. Λοιπόν, πάω στον κύριο Κώστα Γκαντάτσιο. Κύριε Βαλιανάτο, όσο θέλετε μένετε στη γραμμή, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου των Σεισμόπληκτων στο Αρκαλοχώρι, την Ελπίδα. Την Ελπίδα πολλοί εζήλωσαν, αλλά όταν η Ελπίδα, το σωματείο ανοίγει, ο σύλλογος, το στόμα του, είναι ενοχλητικός. Κατά συνέπεια, για παράδειγμα, σήμερα μετά τη φιέστα στο Ηράκλειο, πάει η Υπουργική Συνοδεία και στα Αρκαλοχώρι, από κακού ήταν, νεκρό έχει το Αρκαλοχώρι, στο σημείο που σήμερα ξαναλειτουργεί ο προφήτης Ηλίας, από κακού ήταν. Και μη μας πούνε ότι κάνουν 8,5 ώρα τη σύσκεψη για να πάνε μετά στα Αρκαλοχώρια. Σα ανακοινώναν. Όχι να παίρνουν τηλέφωνα απογευματινά το σύλλογο, θα έρθει ένας εκπρόσωπός σας. Έτσι γίνονται οι δουλειές. Καλημέρα, κύριε Γκαντάτσιο. Καλημέρα σας, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές. Σας ευχαριστούμε για τη φιλοξενία του συλλόγου μας για πολλαπλή φορά. Κύριε Έτσι έχουν γίνει τα πράγματα. Ναι, όπως το είπατε, ακριβώς. Συγγνώμη, αν δεν μιλήσετε εσείς και όσοι εκπροσωπείτε και όσοι είναι στο σύλλογο, θα μιλήσει ποιος? Εγώ ζω στο Ηράκλειο. Κύριε Σαχίνη, είμαστε ένα χρόνο μετά και είναι σαν να μην πέρασε μία μέρα. Πέρα από τις πρώτες κινήσεις που έγιναν εξ αρχής για τη σύντηση, τη στέγαση των ανθρώπων και να μπουν τα παιδιά στα σχολεία, ουσιαστικά είμαστε ένα χρόνο πριν. Τίποτα ριζικά δεν έχει γίνει. Θα το πω ευθέως.
Και ας γίνω κακός και ας γίνουμε κακοί, εμείς λέμε τα πράγματα από την αρχή ως έχουν, δεν μας ικανοποιούν αυτά που γίνονται και τα προβλήματα ουσιαστικά δεν λύνονται ούτε με φανφάρες, ούτε με καλαμπούρια, ούτε με χαχανιτά, ούτε με κλειστές κομματικές σκέψεις. Αυτά τα πράγματα δεν θα φέρουν την ανάπτυξη στο Αρκαροχώρι. Αυτά είναι ξεκάθαρα. Τα έχουμε πει και τα έχουμε ξαναπεί. Θέλουμε ουσιαστικά να σκύψουν στο πρόβλημα, όχι να φωτογραφηθούν, ούτε να το φωτογραφήσουν. Εμείς ξέρουμε ποιο είναι το πρόβλημα και αυτοί το ξέρουν. Πρέπει η πολιτεία να σκύψει ουσιαστικά, να βάλει το δάχτυλο εκεί που έχει ματώσει, στον τύπο των ύλων. Μπορεί, αν δεν μπορεί, να μας πει τι μπορούμε να κάνουμε ή να τα αναλάβουμε μόνοι μας. Ξέρετε, κύριε Σαχίνη, ότι το 80-90% των επιχείρησεων που δουλεύει τώρα έχει βάλει το χέρι στην τσέπη μόνοι τους. Για να ανοίξουν τα Χριστούγεννα, για να ανοίξουν το Πάσχα, για να υποδεχθούν κάποιους τουρίστες το καλοκαίρι. Το ξέρετε ότι ένα 10-15% των επιχειρήσεων δεν θα ξανανοίξει. 3.500 κάτοικοι, 3.402 συμπολίτες μας έχουν μετικήσει, αλλά έχουν μετακομίσει. Αυτό είναι η μόνη σιγουριά του τι έχει γίνει ένα χρόνο. 3.400 λιγότεροι. Ναι. Αυτό είναι σίγουρο. Βέβαια, και όταν το φωνάζαμε, μας έλεγαν από τη δημοτική αρχή τα παραλέτε πριν βγουν τα αποτελέσματα. Όμως τις περιοδίες που γυρνούσαμε στα χωριά και ενημερώναμε τον κόσμο και ενημερωνόμασταν από τον κόσμο για τα προβλήματά του, το βλέπαμε αυτό. Όταν στη Βόνη υπήρχε αυτή η απόκληση, όταν στο Γαλατά υπήρχε, ας πούμε, από 150 άτομα μέναν 70, στο Σαμπά μένουν 10. Όλα αυτά εμείς τα μηνύματα τα παίρναμε. Ξέρετε, κύριε Σαχίνη, ο σύλλογος ιδρύθηκε από άτομα που είναι πληγέντα, από άτομα που δεν είναι μηχανικοί, που δεν είναι δικηγόροι, που δεν είναι απλοί πολίτες που βρήκαν το σπίτι τους εκεί που κοιμόταν ή εκεί που όταν γύρισαν από τη δουλειά το βρήκαν κατεστραμμένο και δεν ξαναμπήκαν. Έτσι είμαστε στο σύλλογο. Και γι' αυτό και παίρνουμε πρώτη τα μηνύματα και ξέρουμε περίπου κατά 80% τι γίνεται. Δεν επιτρέπεται ένα χρόνο μετά να είμαστε στην τραγική κατάσταση και να απορεί υπουργός γιατί τον Απρίλιο είχαμε 189 φακέλους μόνο κατατεθειμένους από τους 7.000. Ναι. Έτσι. Και απορεί. Γιατί απορεί? Γιατί το τιμολόγιο ήταν των εργασιών του 2011. Μισό, κύριε Καντάτσιο, ναι. Γιατί αυτά είναι τα ζητήματα. Μισό λεπτό. Εγώ θα σας το πω. Θα σας την πω. Καλά. Ναι. Αφού σας λένε φτιάξτε τους φακέλους να πάρετε τα λεφτά να προχωρήσετε. Δε θέτε. Είναι αυτό το θέμα. Ή ποιο είναι το πραγματικό ζήτημα με αυτούς τους περίφημους φακέλους που εμφανίζεστε απρόθυμοι? Ποιο είναι στην πραγματικότητα, είναι αυτό που λέτε? Με τι τιμολόγια είπατε? Ήταν το τιμολόγιο του 2011. Μάλιστα. Ανακοινώθηκε τον Απρίλιο ότι θα αλλάξει. Ναι. Περιμέναμε υπομονετικά, καρτερικά, σιωπώντας, δεχόμενοι κιόλας και πειρά. Λοιπόν, και περιμέναμε. Το Σεπτέμβρη ήρθε η αναπροσαρμογή. Ακούγαμε στην περιραίωση ατμόσφαιρα ότι θα είναι μέχρι 30%. Η αλλαγή λοιπόν του τιμολογίου, κύριε Σαχίνη, που ήρθε, αγγίζει στις πολύ μεγάλες ζημιές ούτε το 10%. Μες. Από 1,5% έως 10%. Από τις 169 εργασίες που μπήκανε, συγγνώμη τώρα για τη ροή του λόγου και για την ένταση. Όχι, να το πείτε όπως το αισθάνεστε. Λοιπόν, τι πάει να πει συγγνώμη. Συγγνώμη να ζητάνε άλλοι ένα χρόνο μετά. Και να αφήσουν τις φιέστες. Δηλαδή πληθωρισμός, ακρίβεια, όλα πανέβηκαν απάνω, δεν ακουμπάνε τα υλικά που αφορούν τα σπίτια των σεισμόπληκτων. Σωστά. Από τις 169 εργασίες που μπήκαν στο νέο τιμολόγιο εργασιών του Σεπτεμβρίου, δύο πήραν αύξηση 100%. Οι οποίες τι είναι, όντως 100% είναι η αναβάθμιση των ΒΣΕ, των ξενοδοχειακών μονάδων. Πόσες ξενοδοχειακές μονάδες υπάρχουν στο Αρκαλοχώρι? Ούτε μία. Όπως καταλαβαίνετε, μιλάμε για τέτοια τραγικά πράγματα. Η εργασία του εκτοξευμένου σκυροδέματος που μας έχουν πει μηχανικοί, δεν είμαι μηχανικός και συγγνώμη, λίγο λάθος στην ορολογία, πήρε 2,56% πάνω. Εκτοξευμένο σκυροδέμα χρησιμοποιούν σε όλες τις εργασίες. Δεν έπρεπε αυτό να πάρει τη βασική τιμή πάνω, 100%. Έπρεπε, αλλά γιατί δεν πήρε? Δεν ξέρω. Αυτά λοιπόν, αυτές οι απορίες πρέπει να λυθούν, πρέπει να διορθωθούν. Πρακτικά, κύριε Πρόεδρε, μου λέτε ότι κάτοικοι και επιχειρηματίες περιοχής, πέρα από το τι ακούγεται, το αν αποφασίσουν, είναι απόφαση ζωής πια, αν αποφασίσουν να μπουν στην ιστορία το ξαναφτιάχνω, στη συντριπτική τους πλειοψηφία τα βάλουν από την τσέπη τους. Ναι, εννοείται. Και η βοήθεια
είναι ως ανύπαρκτη ή όπου υπάρχει η βοήθεια, είδομεν, και δεν ήταν έτσι όπως τους τα είχαν πει εξ αρχής. Γιατί στην αρχή δόθηκε η εντύπωση θα πάρω 50, 60, 70, 80, εντάξει. Εδώ ακούω άλλα πράγματα. Ένας είναι έτοιμος να φτιάξει τη σκάλα του, αλλά ακριβώς δίπλα μεσοτική είναι του αλουνού το σπίτι έτοιμο να πέσει. Και σου λέει εγώ δεν το φτιάχνω γιατί δεν με συμφέρει, φεύγω. Τι θα κάνει αυτός που ήθελε να φτιάξει τη σκάλα? Το πιο απλό παράδειγμα θα σας πω. Στο κεντρικότερο δρόμο του Αρκαλοχωρίου, αν ένας ρίξει σπίτι ή μαγαζί, θα μπει 3 μέτρα μέσα περίπου. Λοιπόν, κανείς δεν θα τολμήσει να το κάνει. Να πω και κάτι άλλο. Αν μια ζημιά κοστίζει 30.000 ευρώ, το κράτος θα στείλει το μηχανικό και θα αποζημιώσει περίπου 10.000 ευρώ. Από τα 10.000 που θα σου βάλει στο λογαριασμό, θα δώσει το 80%, δηλαδή 8.000, το 20% θα είναι δανεισμός. Λοιπόν, παρένθεση, δανεισμό στη Μυτιλήνη δεν πήρε ούτε ένας σεισμόπληκτος. Ούτε ένας. Οπότε λοιπόν, παίρνουμε αυτό το δεδομένο, το 20% λοιπόν το βγάζουμε στην άκρη. Από το 80% που θα σου δώσει το κράτος, δηλαδή τα 8.000, πρέπει για να φτάσεις μέχρι τα 30 που είναι η ζημιά σου ή να τα βρεις δανεικά, ναι, από φύλλο, ή να πουλήσεις, ή να τάχεις, ή να κλέψεις που δεν το ευχόμαστε. Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα. Συνεπώς, κάτοικοι υπέργυροι δεν θα μπορέσουν καν να δανειστούν. Μάλιστα. Κάτοικοι πάνω από 70 χρονών δεν θα μπορέσουν να ξαναβγούν στα σπίτια που μεγάλωσαν, που γέννησαν τα παιδιά τους, που τα σπούδασαν από τα πάντα. Κύριε Γκαντάτσιο. Ποιος θα το πει αυτό? Ποιος θα το... εσείς το λέτε. Γιατί πάνε οι πολιτικοί με τις χαιρετούρες στα κοντέινερ, κάνουμε ό,τι μπορούμε σύντομα να είστε στο σπίτι σας. Και υπάρχουν ηλικιωμένοι, καλά το λέτε, που αυτό περιμένουν. Έχω ακούσει περιστατικά ανθρώπων που λέει δεν με νοιάζει πως είναι, βάλε με, θα το πω, είναι σκληρό, να πεθάνω εκεί μέσα. Γιατί εγώ... Στο μαξιλάρι μου. Μάλιστα. Λοιπόν, και ένας σκευρεμπές δεν λέει την αλήθεια, αυτό που λέτε εσείς, δεν θα μπείτε. Τουλάχιστον στον χρόνο που προβλέπετε, μακάρι οι άνθρωποι να είναι υπέργυροι, τι να πω, δεν θα μπείτε. Ναι, ποιος θα τους το πει αυτό? Όταν το είπαμε σε ένα τέλεχος του Υπουργείου, μου είπε, επιλέξτε, ότι οι φυσικές καταστροφές στην Ελλάδα έχουν ορίζοντα δεκαετίας. Επιλέξει, ομά, γραφειοκρατικά, ακριβώς έτσι. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει και δεν ξέρω πόσο μπορεί αυτός ο τόπος γρήγορα να πάρει μπροστά. Αν δεν γίνουν ουσιαστικά πράγματα, το 30% των σεισμοπλήκτων μέχρι στιγμής, αυτή την ώρα που μιλάμε, δεν ξέρω τι θα εξαγγείλει ο κύριος Υπουργός, δεν έχει πάρει ακόμα το πρώτο βοήθημα της κοσκευής. Αυτό που δικαιούταν, δηλαδή τα 2.000 κατά 4 ή τα 6 που ήταν για τις πρώτες ανάγκες, για τα έπιπλα που έσπασαν, για την κουζίνα. Εντάξει, μπορεί σήμερα να σας πούνε ότι πάνε στο πρόγραμμα της εξοικονόμησης. Ξέρετε, αυτό που αλλάζουν όλες τις συσκευές. Το ξέρω, μπορεί να σας βάλουν εκεί και να τις πάρετε. Μπορεί, αλλά ξέρετε κάτι. Κάποιοι, κύριε Σαχίνη, πήγαν και νίκιασαν σπίτι. Κάποιοι από αυτούς πήγαν σε καινούργια σπίτια και αναγκάστηκαν να αγοράσουν καινούργια οικοσκευή. Γιατί το λέτε μόνο έτσι, κύριε Γκαντάτσιο? Πόσα παιδιά στο Ηράκλειο κατέβασαν γονείς και πεθερικά και νοικιάζουν σπίτια? Αυτά δεν είναι έξοδα? Βεβαίως είναι έξοδα. Μάλιστα. Βεβαίως είναι έξοδα. Μάλιστα. Άρα ένα χρόνο μετά μου λέτε ότι είμαστε στο ίδιο σημείο. Από εξαγγελίες πάμε καλά. Εντάξει. Ναι. Έχουν γίνει μερικά πράγματα, τα αναγκαία για τα σχολεία και αυτά. Πώς έχουν γίνει? Φτάσαμε Σεπτέμβρη για να δούμε τις ειδικές περιπτώσεις των παιδιών της τριτοβάθμιας. Ωραία. Εντάξει. Και η ζωή συνεχίζεται. Καλά πάμε. Ναι, όπως και προβλήματα ενοικίου. Έτσι, κάποιοι από το Γενάρη έχουν κάνει αίτηση για επιδότηση ενοικίου σεισμοπλήκτων και ακόμα δεν έχουν πάρει απάντηση. Δηλαδή, κάποιοι έχουν νοικιάσει σπίτι, κάποιοι έχουν βάλει από την τσέπη τους, και όμως δεν έχουν πάρει απάντηση. Θα το εγκρίνει το κράτος? Δεν θα το εγκρίνει το κράτος. Όλα αυτά όμως, αυτό το γραφειοκρατικό μαμούθ, αυτό το δίσκαμπτο παχύδερμο, έρχεται να παίξει για ακόμα μια φορά στις πλάτες μας. Αυτή τη στιγμή οι πολίτες ενημερώνονται, ξέρετε από πού, κύριε Σαχίνη? Θα το πω και συνεντροπή. Από το Σύλλογο. Από το Σύλλογο για 1.000 πράγματα. Τι να κάνουμε αυτό? Και από τους μηχανικούς τους, βέβαια, έτσι δεν είναι. Τι να κάνουμε αυτό? Τι να κάνουμε εκείνο? Μου ήρθε αυτό το χαρτί, μου ήρθε αυτό το email, εγώ τα έχω κάνει σωστά.
Δεν υπάρχει ένα help desk μέχρι τώρα. Το προτείναμε καιρό. Προτείναμε στον κύριο Πυραντόπουλο, κύριε Υπουργέ, προσποιηθείτε τον απλό πολίτη. Εγώ μάλιστα το είπα ευθέως. Και κάντε τον απλό σεισμόπληκτο πολίτη και πάρτε τα τηλέφωνα που μας δίνετε. Σαν ενημέρωση πολιτών. Να δούμε αν θα βγάλει τα άκρη. Το έκανα, μου είπε. Και η απάντηση ήταν απογοητευτική. Δεν υπήρχε δυνατότητα συνεννόησης. Μάλιστα. Λοιπόν. Μάλιστα. Παρ' όλα αυτά, σήμερα να πάει ένας εκπρόσωπός σας. Αντί να έρθουν στο κέντρο του χωριού, να ακούσουν όλους τους κατοίκους. Αδιαμεσολάβητα. Όλους. Αυτή είναι η υποχρέωση. Όχι βγάλτε έναν εκπρόσωπο, φέρτε κι άλλον έναν εκπρόσωπο και κάποιοι εκπρόσωποι του Ηρακλείου θα μιλήσουν για τα Αρκαλοχώρη. Δεν κατάλαβα. Κύριε Σαχίνη, εγώ θα ήθελα, θα έλεγα κάποιος να κατέβει χωρίς την ιδιότητα ούτε του πολιτικού, ούτε του βουλευτή, ούτε του δημοσιογράφου και να καθίσει σε ένα καφενείο. Αν νομίζει αυτά που λέμε είναι υπερβολές, ή αν νομίζει ότι όλα αυτά που λέμε είναι ψέματα, ή αν νομίζει ότι τα λέμε για κάποιο άλλο λόγο, έχοντας σκοπιμότητες πίσω από στο πίσω μέρος του κεφαλιού μας, ας καθίσει σε ένα καφενείο. Ένα απόγευμα. Τίποτα άλλο δεν λέω. Μία ωρίτσα. Θα συλλέξει τις καλύτερες πληροφορίες. Θα βρει μόνος του τη λύση του προβλήματος. Δεν μπορεί να έχουμε 1000 σπίτια που πρέπει να κατεδαφιστούν και αυτή τη στιγμή να έχουμε φτάσει μόνο στα 17. Να είναι τα κτέλ όπου πηγαίνουν, ανεβοκατεβαίνουν μαθητές και αυτή, από εδώ και πέρα αυτή τη σχολική περίοδος και να είναι γύρω-γύρω με κόκκινα επικίνδυνα ετοιμόρροπα σπίτια. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ένα χρόνο μετά, ας έρθουν. Θα γίνει κάτι και θα ψάξουμε, θα αναζητήσουμε ευθύνες. Δεν επιτρέπονται αυτά τα πράγματα. Στη Σάμο είχαμε 2 θύματα μαθητές. Μάλιστα. Αργότερα από το σεισμό. Μάλιστα. Θεός πολύ θύματα. Αργότερα. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Έτσι είναι. Αυτά είναι που μας ανησυχούν. Και καμιά φορά μπορεί να τα λέμε με έντονο τρόπο. Δεν βρίζουμε βέβαια, δεν προσβάλλουμε. Όμως είναι η αγωνία. Είναι η ανησυχία των κατοίκων που, κύριε Σαχίνη, εδώ μένουν, εδώ ζούμε. Εδώ περιμένουμε. Δεν θέλουμε να φύγουμε από τα σπίτια μας. Δεν θέλουμε να φύγουμε από τα Αρκαλοχώρη μας. Εμείς εμπιστευόμαστε τους κατοίκους του Αρκαλοχωρίου. Έχουν τον δυναμισμό. Έχουν την οτροπία να παλέψουν και να ξέρετε θα τα καταφέρουν. Βέβαια, το λογαριασμό θα τον αποδώσουν στο τέλος, όταν τραβιέται η γραμμή του αθροίσματος. Μάλιστα. Εγώ θα έλεγα ότι καλό θα ήταν σήμερα που οι υπουργοί ήρθαν τώρα, έρχονται εκεί, δεν ξέρω, θα έρθουν και μέσα στα Αρκαλοχώρη ή θα μείνουν στον Προφίτλη. Δεν γνωρίζω. Κάτι σε 11.30 ώρα μας έχουν ενημερώσει ότι θα δουν το σύλλογο. Θα δουν το σύλλογο. Μάλιστα. Δεν γνωρίζω ποιους άλλους. Δεν παίρνει το βράδυ, λέω εγώ, Πρωθυπουργός, όλο το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα να έρθει στα Αρκαλοχώρη το σεισμόπληκτο, να δείξει πόσο γρήγορα μια ευρωπαϊκή χώρα αντιμετωπίζει τα προβλήματα των πολιτών της. Θα ήταν πολύ, πολύ ωραία πρόταση και θα τη θέλαμε πάρα πολύ. Μάλιστα. Να κατεβούμε απλά να περπατήσουμε τον δρόμο. Μάλιστα. Με όλους τους Ευρωπαίους που αποφασίζουν για την τύχη μας. Έχετε δίκιο. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε. Κουράγιο και καλή συνέχεια. Εδώ είμαστε. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλή σας μέρα.